γεια σας. Σήμερα, Αλμυρή, Παρασκευή, θα φτιάξουμε κολοκυθόπιτα. Την κοινός μπατζίνα, χωρίς φύλλο. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Έχουμε 1 κιλό κολοκυθάκια, τα οποία τα έχουμε πλύνει. Στο χοντρό του τρίφτη θα τα δρέψουμε. Πάμε και το τελευταίο. Όπως είναι, θα τα βάλουμε σε σωροτήρι. Αφού τα βάλαμε σε σωροτήρι, για να μπορέσει να στραγγίξει λίγο τα υγρά του, θα ρίξουμε 1 κουταλιά της σούπας αλάτι και θα αναπατέψουμε. Δεν θέλουμε πολλή ώρα, θα θέλουμε τα υγρά, ό,τι βγάλει. Σε ένα μπολ θα βάλουμε κρεμμυδάκι φρεσκοκομμένο, τρία με τέσσερα κρεμμυδάκια φρέσκα. Θα βάλουμε άνηθο, 2 κουταλιές της σούπας. Μαϊντανό, 2 κουταλιές της σούπας. Βέβαια, εντάξει, και λίγο παραπάνω να βάλετε, λίγο λιγότερο, δεν υπάρχει πρόβλημα, έτσι. Μην προβληματιστείτε. Λοιπόν, δυόσμο, 1 κουταλιά της σούπας. Και τώρα θα πάρουμε το κολοκύθι μας, ό,τι έχει τραβήξει, δεν θέλουμε παραπάνω. Δεν έχει βγάλει τίποτα, είναι ωραίο το κολοκύθι. Ωραία. Θα ρίξουμε 150 γραμμάρια αλεύρι, μισό ποτηράκι γάλα, τέσσερα αυγά,
λίγο λάδι, τέσσερις κουταλιές της σούπας, παίξουμε σόδα, αναψυκτικό, εκατό γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης και θα ανακατέψουμε. Θα ρίξουμε φρεσκοθυμένο πιπέρι. Και πρέπει να τα ανακατέψουμε με το χέρι. Η σόδα που έβαλα ήταν το μισό κουτάκι περίπου. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Θα πάρουμε 500 γραμμάρια τυρί φέτα. Εννοείται ότι αν κάποιος δεν την τρώει τη φέτα μπορεί να μην την βάλει, έτσι. Θα ανακατέψουμε τη φέτα να πάει παντού. Σε ένα ταψάκι το οποίο θα λαδώσουμε, το ταψί είναι 40x30, το λάδι που θα πάρει είναι περίπου μισό ποτηράκι του κρασιού, θα ρίξουμε το μείγμα μας. Θα απλώσουμε, να πάει παντού. Ανάβουμε το φούρνο στους 180 βαθμούς, τον προθερμαίνουμε, ρίχνουμε λίγο λαδάκι από πάνω. Καλοκαίρι, μου σχοβολάει.
Λοιπόν, και θα ψήσουμε μέχρι να ροδίσει καλά, περίπου στα 40-50 λεπτά. Λοιπόν, μετά από 50 λεπτά, η κολοκυθοπιτά μας είναι έτοιμη. Νομίζω ότι φαίνεται πως έχει γίνει. Έτσι. Αν και σας την έδειξα και στο ψήσιμο, να κόψουμε ένα κομμάτι. Λένε ότι το πρώτο πάντα χαλάει. Θα προσπαθήσω να μην το χαλάσω. Είναι αφρός. Αυτή είναι. Λοιπόν, εσείς να κάνετε κοινοποίηση στο βίντεο μας. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή θα την βρείτε στο www.μαγειρικεςαπολαύσεις.gr. Να είστε καλά και θα δώσουμε ένα επόμενο ραντεβού για ένα καινούριο βίντεο.